σήμερα θα δούμε για ποιο λόγο να μην να πάρεις το 14. Έχω στα χέρια μου το iPhone 14 Pro Max. Σήμερα θα δούμε για ποιο λόγο πρέπει ή δεν πρέπει. Βασικά δεν το έχω απαντήσει εγώ ακόμα αυτό, οπότε απλά θα σας πω και αποφασίστε μόνοι σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, όπως ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και φυσικά dmgeo.gr για να μην χάνεις νέα για όσα συμβαίνουν γύρω από το οικοσύστημα της Apple. Νομίζω αυτό το βίντεο θα ξεκινήσει ως εξής. Boring σχεδιασμός που λένε και στο χωριό μου. Το iPhone 14 Pro Max μοιράζεται τη βασική εμφάνιση του iPhone 13 Pro Max και του 12 Pro Max. Σαν να λέμε βασικιά, σαλονικιά και κάπως έτσι. Με άλλα λόγια, το έχετε ξαναδεί. Πολύ λίγο διαφοροποιεί τη νέα συσκευή από τους προκατόχους της, εκτός από την επιλογή του έξτρα χρώματος που είδαμε, το Deep Purple, το Dynamic Island στο επάνω μέρος της οθόνης και το μέγεθος της πίσω κάμερας. Κοινώς, αν θες να κάνεις flex ότι έχεις iPhone 14, sorry, αλλά δεν θα το καταλάβει και κανείς. Την ίδια τάκα τη λέγαμε και πέρσι, και νομίζω ότι είναι κάποιο είδος δεζαβού. Το τηλέφωνο έχει διαστάσεις 160,7 επί 76,6 επί 7,9 και ζυγίζει 240 γραμμάρια. Διαστάσεις που εντός κλασμάτων του χιλιοστού και μόλις 0,1 χιλιοστό που αλλάζει από πέρσι. Αυτό το καθιστά και μεγάλη και βαριά συσκευή. Αλλά οι αγοραστές του Pro Max θα πρέπει να έχουν συνηθίσει καλά σε αυτές τις διαστάσεις και το βάρος μέχρι τώρα, καθώς δεν έχει και καμιά διαφορά από πέρσι. Όμως, εάν μιλήσουμε σοβαρά, η σχεδίαση μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα συναρπαστική, αλλά η Apple συνεχίζει να ηγείται της αγοράς με τα υλικά και την ποιότητα κατασκευής. Το iPhone 14 Pro Max διαθέτει πλαίσιο από ανεξίδωτο χάλιβα σε αντίθεση με το τυπικό αλουμίνιο του iPhone 14. Η Apple λέει ότι το seal της είναι ισχυρότερο από το ανταγωνιστικό γυαλί, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δοκιμάσουμε πρακτικά, καθώς δεν μας περισσεύουν νεφρά να αρχίσουμε να σπάμε iPhone 14 Pro Max. Τα τηλέφωνα από την Google και τη Samsung διαθέτουν Gorilla Glass Vectus ή Vectus Plus, το οποίο είναι το κορυφαίο υλικό της Corning. Το iPhone 14 Pro Max έχει την ίδια βαθμολογία IP68 που διαθέτουν τα περισσότερα μοντέλα της ναυαρχίδας στην αγορά. Πράγμα που σημαίνει ότι προστατεύεται από σκόνη και νερό έως και 30 λεπτά. Το τηλέφωνο έχει τις ίδιες επίπεδες πλευρικές άκρες με τα δύο τελευταία μοντέλα Pro Max. Κοινώς, αν σήμερα βλέπαμε αυτό το βίντεο και εγώ άνοιγα το 13 Pro Max, δεν θα καταλάβαινε κανείς καμία διαφορά. Τα τηλέφωνα με επίπεδες άκρες είναι λιγότερο άνετα στο κράτημα από εκείνα με τα στρογγυλεμένα πλαίσια. Και αυτό ισχύει και σίγουρα για το 14 Pro Max. Αλλά είναι πολύ καλό ότι ο ανεξίδωτος χάλιβας έχει καλή αίσθηση, αν και το 99,99 θα φοράει θήκη. Οπότε λίγο περιττό να λέμε την αίσθηση που έχει στο χέρι. Και λέω το 99,99 γιατί σίγουρα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που έχει λεφτά να πετάξει αν του σπάσει. Σίγουρα δεν είμαι ένας από αυτούς. Για τα κουμπιά, περιττό να μιλήσω, μπορείτε να δείτε και το περσινό βίντεο. Η παλιά θύρα Lightning δεσπόζει στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Έχει περάσει πολύ καιρός που η Apple έχει στραφεί στην USB-C για τη σύνδεση καλωδίων με τους φορτιστές. Και η εταιρεία βασίζεται στην USB-C για τα μοντέλα iPad Pro, iPad Air και ορισμένα μοντέλα Mac. Ίσως η Apple κάνει την κίνησή της το 23 εν ώψη της επικείμενης εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το USB-C από το 2024, αν και πιστεύω πως θα το βγάλει τελείως και θα στραφεί στην ασύρματη φόρτιση. Εδώ είμαστε να το δούμε. Μια άλλη κραυγαλαία παρέλειψη που είδαμε φέτος ήταν το slot της SIM. Μάλλον, sorry που δεν είδαμε. Η οικογένεια iPhone 14 βασίζεται στην eSIM πλέον, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε slots για κάρτες SIM για τις εκδόσεις iPhone 14, αλλά ισχύει μόνο για τη SIPA. Ωστόσο, τα διεθνή μοντέλα περιλαμβάνουν κανονικά slots για SIM. Για την ώρα, μην σας κάνει εντύπωση αν του χρόνου το δούμε και στη χώρα μας. Επειδή οι κάμερες στο πίσω μέρος είναι μεγαλύτερες από το iPhone 13 Pro Max και τα κουμπιά περιμετρικά αλλάζουν συνεχώς, η παλιά σας θήκη δεν ταιριάζει στο τηλέφωνο. Όπως είδαμε φυσικά και στο TikTok. Η πρώτη βασική ουσιώδης διαφορά πέρα από το 0,1 του χιλιοστού του πάχους είναι τα 2000 nits και το Always On Display. Τα 2000 nits το βράδυ είναι σαν φακός μέσα στο δωμάτιο. Όσο και να κατεβάζεις τη φωτεινότητα, πάλι βρίσκεις τις πεταμένες κάλτσες που είναι κάτω από το κρεβάτι σου. Βέβαια, τη διαφορά την κάνει το άμεσο ηλιακό φως όταν είσαι έξω και όταν πέφτει επάνω στην οθόνη. Εκεί θα καταλάβεις σίγουρα τη διαφορά. Το Always On δεν θα το σχολιάσω. Θα το αφήσω στην κρίση σας. Εγώ προσωπικά
θα το βγάλω. Δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει, την άποψή μου την ξέρετε, την έχουμε πει και στο βίντεο με το Apple Watch. Η Apple αύξησε επίσης λίγο την ανάλυση από τα 2778 ή 1284 στο iPhone 12 και 13 Pro Max στα 2796 επί 1290 pixels και μιλάμε πλέον για 460 pixel ανά ίντσα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να το δει κάποιος με γυμνό μάτι, σίγουρα δεν μπορείς να τα μετρήσεις, αλλά στο σύνολο κάνουν τη διαφορά προς το αποτέλεσμα. Όπως πολλές από τις σημερινές ναυαρχίδες, έτσι και το iPhone 14 Pro Max περιλαμβάνει οθόνη υψηλής ταχύτητας στα 120 Hz. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη ανανεώνεται με ρυθμό ανανέωσης 120 φορές ανά δευτερόλεπτο, αντί για τις 60 που είναι συνήθως. Δεύτερη ουσιαστική διαφορά, notch είχαμε και ήρθε το νησί των πειρατών. Πολύ ντόρος για το τίποτα. Δεν έχω αποφασίσει μέσα μου ακόμα αν μου άρεσε ή όχι. Η Apple παρετείται λοιπόν από το notch που τόσο είχαμε ανάγκη, το οποίο εμφανίστηκε στα περισσότερα iPhone από το X το 2017, συμπεριλαμβανομένων και των μοντέλων iPhone 14 που δεν είναι Pro. Και όπως είπα, έφυγε για να έρθει το δυναμικό νησί ή αλλιώς Dynamic Island που λένε στο ξέρετε κι εσείς. Είναι κάπως λιγότερα παρεμβατικό από το notch, αν και πρακτικά φωνάζει εδώ είμαι όταν παρακολουθείτε βίντεο σε πληριοθόνη. Το νησί των πειρατών λοιπόν έχει μια χρηστικότητα πέραν του ότι κοστίζει 1500 ευρώ. Για νησί φθηνό είναι μεταξύ μας. Αλλά είναι ένας χώρος που αξιοποιήθηκε όμορφα για να ζωντανεύει δραστηριότητες και ειδοποιήσεις. Η ιδέα είναι να ελαχιστοποιηθούν ορισμένοι τύποι ειδοποιήσεων και να είναι εμφανής η χρήση κάποιων εφαρμογών που είναι στο παρασκήνιο, όπως το χρονόμετρο, η μουσική και άλλες. Ένας μικρός αριθμός εφαρμογών που αναπτύχθηκε από την Apple για την ώρα, αλλά και τρίτων, υποστηρίζουν το νησί των πειρατών κατά την κυκλοφορία. Πράγμα που σημαίνει βλέπετε ειδοποιήσεις συστήματος κατά τη φόρτιση ή κατά τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων NFC, καθώς και όταν συνδέεται αξεσουάρ ή βλέπετε ζωντανές δραστηριότητες κατά την πλοήγηση μέσω των χαρτών, η χρήση του προσωπικού hotspot και άλλα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά πρέπει να το ψάχνεις τις περισσότερες φορές. Ήταν ξένο και οι χειρονομίες πατήματος για την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο δεν είναι 100% διαισθητικές. Ωστόσο, θα φανεί πως οι Apple και οι προγραμματιστές θα το αξιοποιήσουν με την πάροδο του χρόνου. Διάρκεια ζωής μπαταρίας. Ο φόβος και ο τρόμος. Ή και όχι. Είναι φήμη γενικά τα τελευταία χρόνια. Θα απαντήσω ναι. Το περσινό iPhone 13 Pro Max, ξαναλέω, μας εντυπωσίασε με τη διάρκεια ζωής μπαταρίας του στα 4352 mAh, που ήταν η μεγαλύτερη χωρητικότητα που είδαμε ποτέ σε συσκευή της Apple. Κάπως δύσκολο να χωνέψει κάποιος όμως ότι το iPhone 14 Pro Max, ξαναλέω 14 Pro Max, έχει ελαφρώς μικρότερη μπαταρία στα 4323 mAh. Μιλάμε για 20 mAh λιγότερα. Τι όμως γίνεται αυτό? Πιστεύω για το Flex, μην νομίζεις ότι φλεξάρεις μόνο εσύ το iPhone που πήρες, αλλά και η Apple το κάνει επίσης. Το έκανε λοιπόν για να αποδείξει την καλύτερη διαχείριση του ρεύματος που κάνει ο A16, ο νέος επεξεργαστής που είδαμε. Αυτό το System on Chip δεν είναι ένα τεράστιο άλμα σε σύγκριση με τον A15 Bionic του περασμένου έτου, και στην πραγματικότητα η Apple μένει με τον παλιό επεξεργαστή, τον A15, στα τυπικά μοντέλα iPhone 14 και 14 Plus. Η μεγάλη αλλαγή όμως και η μετάβαση είναι από τα 5 νανόμετρα στα 4 νανόμετρα, η οποία επιτρέπει στην Apple να στριμώξει, αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, επιπλέον 1 δισεκατομμύριο τρανζίστορ στο chip, φτάνοντας στο σύνολο τα 16 δισεκατομμύρια. Ο A16 εξακολουθεί να έχει 6 πυρήνες με 2 performance cores και 4 efficiency cores, συνδυάζοντας με GPU 5 πυρήνων και Natural Engine 16 πυρήνων, που τον κάνει 7% πιο γρήγορο. Σημαντικά, η Apple ενισχύει το εύρος ζώνης μνήμης της GPU κατά 50%, το οποίο θα είναι πιο αισθητό σε παιχνίδια και βαριά γραφικά. Ενώ η Apple κρατάει τα 6 GB RAM από το περσινό μοντέλο, ενημερώνει τον τύπο της μνήμης RAM από την DDR4 στη DDR5 για τα μοντέλα Pro. Η Apple επένδυσε σαφώς πολλά στη βελτίωση των καμερών του iPhone φέτος, με νέους αισθητήρες, νέους φακούς και νέους αλγορίθμους. Η κύρια κάμερα 48 MP είναι ο πρωταγωνιστής της παρουσίασης. Ο αισθητήρας είναι 65% μεγαλύτερος από αυτόν του iPhone 13 Pro Max και χρησιμοποιεί επανασχεδιασμένο οπτικό σταθεροποιητή εικόνας με μεγιστοποίηση αισθητήρα για τη λήψη καλύτερων φωτογραφιών. Αν και υπάρχουν 48 MP για εργασίες, η κάμερα μειώνεται κατά ένα συντελεστή 4 και παραμένει τελικά στα 12 MP. Για την κάμερα θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο και γιατί δεν χρειάζεται το 48 MP. Αυτή ήταν η παρουσίαση, μπορεί και να σας κούρασα, ευελπιστώ πως όχι. Πείτε μου στα σχόλια εάν σας άρεσε και φυσικά τη γνώμη σας. Τώρα η ερώτηση μένει ακόμα αναπάντητη για την ώρα. Θα πάρεις iPhone 14. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή.
Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.